Καταλαβαίνω με τα χρόνια πως οι ιστορίες των πόλεων είναι οι ιστορίες και οι σχέσεις των ανθρώπων που έζησαν σε αυτές. Οι πόλεις, ο τόπος, η Ελλάδα δονούνται από αυτές αιώνες τώρα. Ιστορίες και σχέσεις τόσο διαφορετικές, μα και τόσο κοινές, σαν από αδιάρρηκτη ενότητα πολιτισμού σφυριλατημένες. Όπως έλεγε ο ποιητής, η Ελλάδα υπάρχει παντού, που πάει να πει πως η Ελλάδα δεν οριοθετείται. Είναι η χώρα την οποία ονειρευόμαστε στη διαφάνεια της κάθε στιγμής. Δεν είναι ένας τόπος μόνο, είναι ένα σύνολο εικόνων που μεσολαβούν στις σχέσεις των ανθρώπων, στον τρόπο που αντιλαμβάνονται τη φύση της προσωπικής συνδιαλλαγής. Αυτός ο τρόπος των Ελλήνων ήταν χαρακτηριστικός της ιδιοσυγκρασίας τους. Τον είχαν διδαχθεί από μια χαμηλόφωνη αλλά πείσμονα παράδοση συμπεριφοράς, να αναγνωρίζουν το θαυμαστό πίσω από το συνηθισμένο. Και στο θαυμαστό έδωσαν μορφή και περιεχόμενο. Οι Έλληνες γέννησαν την επιστήμη, δημιούργησαν τις πόλεις. Επιστήμη, που σημαίνει το σταμάτημα της ψυχής μας στα πράγματα για να τα εξετάσει με προσοχή, παρότι κινείται με αυτά. Πόλεις, που σημαίνει συνέβρεση ανθρώπων και ταυτόχρονα πράξη πολιτική που νικάει τον χρόνο. Κι εγώ τώρα, ο διπόρος στη σκέψη και στη γνώση, θέλω να ταξιδέψω στην αρχή, να δω την πηγή αυτής της δημιουργίας, να συναντήσω την αδελφή πόλη της Αθήνας, τη Μίλητο, αυτή που διατηρήθηκε με πνευματική ικμάδα και οργανική αυτάρκεια για 9 αιώνες. Τι θα δω άραγε εκεί? Ερείπια βουβά, χώματα που κρύβουν χθόνιους θεούς. Θα περπατήσω στον τόπο που γεννήθηκε ο λόγος της επιστήμης για την καταγωγή του κόσμου, εκεί που έγιναν τα πρώτα σταθερά βήματα του ορθού λόγου. Μίλητος, πόλη παράλια της Καρίας, καταρχάς καλουμένη... Λελεγής, Πιτιούσα, Ανακτορία και Μίλητος. Παραδομένη στην ιστορία από τον Μίλητο, αρχηγό, όπως λέγεται, κρητικής αποικίας που εγγενιάστηκε εκεί την εποχή του Μήνοος. Το 1050 περιέρχεται στα χέρια των Ιώνων. Από τότε περνά στη γραπτή ιστορία ως Μητρόπολης της Ιωνίας. Είναι η Μίλητος στην ιστορία των αρχαίων πόλεων. Το πρώτο παράδειγμα μιας κοινωνίας που γίνεται άστη. Δηλαδή... πολιτικός οργανισμός. Χωρίς τα μέλη της να συγγενεύουν μεταξύ τους. Είναι η Μιλήση οι πρώτοι που διευρύνουν την έννοια της κοινότητας. Το διάστημα 700 με 500 π.Χ. φτάνει στη μεγαλύτερη ακμή της, τρίτη εμπορική πόλη του κόσμου, μετά την Τύρο και την Καρχιδόνα. Πόλης πολυπληθέστατη, αριθμεί 10.000 ανθρώπους που ταξιδεύουν και ιδρύουν νέες πόλεις. Φεύγουν από τα 4 λιμάνια της και ανοίγονται όχι μόνο στο Αιγαίο, αλλά πιο ψηλά. Η Μιλήση ταξιδεύουν από τη στεριά και από τη θάλασσα στη μικρασιατική πλευρά της Προποντίδας και στον πόντο τον Εύξηνο, σημερινή Μαύρη Θάλασσα. Φτάνουν μέχρι τις υπόρειες του Καυκάσου.
Ο περίπλου συνεχίζεται. Ο κύκλος του πόντου κλείνει. Ονόματα πόλεων 75. Κατά μήκος των παραλίων της Μικράς Ασίας επιλέγονται θαυμάσια λιμάνια. Η ναυσιπλοεία και το εμπόριο, αιτία και στήριγμα αυτής της πορείας, ωφελούνται ακόμη περισσότερο. Η αστική οργάνωση αναπτύσσεται. Τώρα όμως οι εχθροί της πληθαίνουν. Επιβουλεύονται την ευμάρειά της φυσικά. Εξάλλου ο πόλεμος πατέρας των πάντων είναι. Συνεπώς η Μίλητος έχει ανάγκη από οχυρωμένες θέσεις. Έτσι χτίζονται η Ακρόπολη και τα τείχη. Η μεγαλύτερη όμως προστασία της πόλης είναι η εστία της, η κοινή εστία για όλους τους πολίτες, εκεί όπου όλοι αναφέρονται, ακόμα και οι θεοί της πόλης, με τον πολιούχο Απόλλωνα επικεφαλής, αναφέρονται σε αυτήν, στην πιο πολιτική θεά. Η κοινή εστία, το σύμβολο της πόλης, η ίδια η νομιμότητα, η κυρία του βουλευτηρίου. Στο βουλευτήριο συνεδρίαζε η Βουλή. Όποιο και αν είναι το πολίτευμα της πόλης, η Βουλή που ενσαρκώνει ολόκληρη την πόλη είναι απαραίτητη. Ένα σώμα προορισμένο να ετοιμάζει τα διατάγματα, να δέχεται τους ξένους πρέσβεις, να ελέγχει την εφαρμογή των κοινών αποφάσεων. Το σώμα της Βουλής ονομάζεται Σύντροφοι των Μουσικών. Ίσως γιατί στη Μίλητο έχει επιτευχθεί η εναρμόνιση της πόλης με τη θεϊκή τάξη του σύμπαντος. Τα ερείπια του βουλευτηρίου ανήκουν στην ελληνιστική εποχή. Είναι ακριβώς δίπλα στην αγορά. Στη Μίλητο εφαρμόζεται ένα νέο σχέδιο πόλης. Όλα τα δημόσια κτίρια συγκεντρώνονται γύρω από την αγορά. Αγορά, δημόσιος χώρος όπου κοινοποιούνται όλα. Συζητούνται εν μέσω. Μπαίνουν στο κέντρο. Η αγορά ήταν ευρύς υπαίθριος ορθογώνιος χώρος. Περιστοιχιζόταν με στοές που είχαν στο πίσω μέρος τους εμπορικά καταστήματα. Αυτό που διακρίνει τους Έλληνες από τους Πέρσες είναι ότι οι πρώτοι έχουν αγορά, ενώ οι άλλοι στον τόπο τους δεν έχουν ούτε καν εμπορικές αγορές. Οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, η αγορά αποτελεί το σημείο συνάντησης, όπου όλοι κάνουν τον περιπατό τους, μαθαίνουν τα νέα, κουβεντιάζουν πολιτικά, δημιουργούν τα διαλεκτικά ρεύματα της κοινής γνώμης. Οι σχέσεις
ανάμεσα στους πολιτικούς θεσμούς της πόλης και της νέας εικόνας του κόσμου, διακρίνονται ακόμη και στο σχέδιο της πόλης. Δημιούργημα του υποδάμου του Μιλισσίου. Στον υπόδαμο ανάθεσαν να ξαναχτίσει τη Μίλητο μετά την καταστροφή της από τους Πέρσες το 479 π.Χ. ή, όπως άλλοι λένε, το 466. Ο υπόδαμος διαλέγει έναν ανοιχτό χώρο. Χαράσει ίσιους δρόμους που τέμνονται κάθετα. Δημιουργεί έτσι μια πόλη με κανονικά τετράγωνα και κέντρο την αγορά. Το υποδάμιο σύστημα διαχώριζε τις λειτουργίες της πόλης με την κατανομή τους σε τρία κέντρα: το θρησκευτικό, το πολιτικό-διοικητικό και το εμπορικό. Η ζώνη που περιελάμβανε αυτές τις δημόσιες λειτουργίες είχε στα δυο της άκρα τα δυο κύρια λιμάνια της πόλης, που η λάσπη του Μεάνδρου ποταμού τα απομάκρυνε 6 χιλιόμετρα από αυτήν. Κοντά σε αυτά τα λιμάνια ήσαν χωροθετημένα τα ιερά της πόλης, ο ναός της Αθηνάς και το Δελφίνιο. Ο αρχικός πυρήνας του Δελφινίου χτίστηκε στην αρχαϊκή εποχή. Ιερό αφιερωμένο στον Απόλλωνα. Εκτός από ιερό, το Δελφίνιο χρησίμευε και σαν κρατικό αρχείο. Στην εσωτερική όψη των τοίχων του ήσαν χαραγμένες εκατοντάδες επιγραφές με τα ονόματα νέων πολιτών ή ξένων οι οποίοι ήθελαν να ονομαστούν Μιλίσσιοι. Ένα ληξιαρχείο στο οποίο αναγραφόταν ο προβλεπόμενος χρόνος. Χρόνος προορισμένος για τους θεούς, για τις υποθέσεις τους, τις γιορτές, τις θυσίες, τη διάρκεια των τελετών, τις λεπτομέρειες του τελετουργικού, την οργάνωση του ημερολογίου. Η οδός που ενώνει το Δελφίνιο με την πλατεία Βουλευτηρίου έχει διαδοχικά στάδια εξέλιξης, από την κλασική εποχή μέχρι τους αυτοκρατορικούς χρόνους. Στους ρωμαϊκούς χρόνους η πόλη περνά από τη λιτότητα και το μέτρο στη Χλειδή. Έτσι γεννήθηκε και το Νυμφαίο, 50 μέτρα ανατολικά του Βουλευτηρίου, συγκρότημα με κρίνες και αναβρητήρια. Οι κάτοικοι της Μιλήτου θέτανε συνεχώς ερωτήματα και δίναν απαντήσεις. Για τη γέννηση του κόσμου, για τη σύνθεση, τη διάταξή του, για τα φυσικά φαινόμενα, προτείνουν εξηγήσεις εξ αρχής. Φέρονται σαν να μην γνωρίζουν το τι και το πώς των αρχαίων θεογονιών και κοσμογονιών, σαν να αφήνουν για πάντα πίσω τους τις μεγάλες μορφές των πρωταρχικών δυνάμεων. Ο Αναξίμανδρος ο Μιλίσσιος λέει πως η γη παραμένει ακίνητη στο κέντρο της ουράνιας σφαίρας, γιατί βρίσκεται σε ίση απόσταση από όλα τα σημεία της περιφέρειας. Η γη τοποθετημένη με αυτόν τον τρόπο στο κέντρο δεν την κυριαρχεί, ούτε την εξουσιάζει τίποτα. Είναι υπομηδενός κρατουμένη. Τι θέλει η έννοια της κυριαρχίας, έννοια πολιτική και όχι φυσική, στο αστρονομικό αυτό σχήμα? Στην ηθική εικόνα του σύμπαντος, η γη για να παραμένει σταθερή, πιστευόταν πως έπρεπε να στηρίζεται από κάπου, σε κάτι διαφορετικό από αυτήν, από το οποίο κατά συνέπεια εξαρτιόταν και εξουσιαζόταν. Στον Αναξίμανδρο, η κεντρικότητα της γης σημαίνει την αυτονομία της. Ο Θαλής αποδεικνύει γεωμετρικές προτάσεις και τις κοινοποιεί στην αγορά. Ο Αναξιμένης συνεχίζει την παράδοση των δασκάλων του. Η τάξη των άστρων σε αυτόν είναι η τάξη του κόσμου. Απορίες, απαντήσεις, διάλογος, θέσεις σε έναν αγώνα πνευματικής εγρήγορσης
που διεξάγεται κυρίως στο χώρο του γυμνασίου, χώρο ανάπτυξης του σώματος και του νου. Προορίζεται για την καλλιέπεια και την καλλιέργεια, για τη Ρώμη και την αρετή, για τη σοφροσύνη και την ανδρεία, για το γνώθις αυτών. Εντός του κτηρίου, στο έθριο, η παλέστρα. Δίπλα το εφηβείο. Κατεξοχήν χώρος μαθημάτων για την επίρρωση του νου. Έφηβοι που ετοιμάζονται για το πέρασμα στην αγορά, στον οργανωμένο χώρο της πόλης. Το γυμνάσιο είναι ένα ανοιχτό πανεπιστήμιο για τους πολίτες, με τακτικά μαθήματα και διαλέξεις. Από τον 4ο αιώνα διδάσκουν στο χώρο αυτό σοφιστές και φιλόσοφοι. Ως θεσμός αρχικά συνδέεται με τη στρατιωτική και την αθλητική εκπαίδευση των νέων. Στόχος είναι η προετοιμασία για τη νίκη στους αγώνες και όχι απλώς η διατήρηση της καλής φυσικής κατάστασης. Το βασικό άθλημα είναι το πένταθλο, που περιλαμβάνει την πάλη, τον δρόμο, το άλμα, τη δισκοβολία, το ακόντιο. Πλάι στο γυμνάσιο χτίστηκε η Ιωνική Στοά. Στη Ρωμαϊκή εποχή, τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν, για να ενώσει τις νεοαναγερθήσεις θέρμες του Καπίτο με το γυμνάσιο. Η Στοά κατέλαβε το χώρο που χρησιμεύε για την προπόνηση στα αγωνίσματα δρόμου του γυμνασίου. Το πέρασμα από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο της πόλης στο ρωμαϊκό κόσμο συνιστά και τη διαφοροποίηση του γυμνασίου από χώρο πνευματικής και σωματικής άσκησης σε χώρο χαλάρωσης και υδροθεραπείας μέσω των ρωμαϊκών θερμών. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε επιγραφή της Μιλήτου οι θέρμες της Φαυστίνας καλούνται γυμνάσιο. Ο κατεξοχήν χώρος προπόνησης και διεξαγωγής των αγωνισμάτων δρόμου είναι το στάδιο. Αυτό αναγέρθηκε γύρω στο 150 π.Χ. Χωρούσε 15.000 θεατές. Το όνομά του, στάδιο, το χρωστά στο μήκος του. Ένα στάδιο είναι 191 μέτρα. Μια σειρά στήλες όριζαν την αφετηρία εκκίνησης των δρομέων. Το τέλος του σταδίου οριζόταν από μια στήλη, το τέρμα, γύρω από την οποία περιστρεφόταν ο αθλητής για να διπλασιάσει την απόσταση. Τίποτα δεν σώζεται από το στάδιο. Από τους αγώνες του όμως, αγών. Αγών σημαίνει συνέλευση και συναγωνισμός, συνάθρηση και άμυλα συνάμα. Οι ιστορίες των ανθρώπων είναι οι ιστορίες της πόλης όπου ζήσανε. Είχαν τότε οι άνθρωποι ιερή αντίληψη για την πόλη τους, φροντίζοντάς την σαν συνέχεια του νου και της ψυχής τους. Μέρος της φροντίδας τους αφιερωνόταν στο θέατρο. Το θέατρο στη Μίλητο χτίστηκε τον 4ο αιώνα π.Χ. Βρίσκεται πολύ κοντά στο στάδιο, στη νότια ακτή, αυτή που ονομαζότανε κόλπος ή λιμένος του θεάτρου. Τις εντυπωσιακές διαστάσεις του τις απέκτησε στα ρωμαϊκά χρόνια. Στη ρωμαϊκή περίοδο έφτασε να χωρά 15.000 θεατές. Thank you.
Μίλητος. Οι Πέρσες σε επιβουλεύονταν και οι Αθηναίοι σ' αφήσανε μοναχή σου. Κι όταν αργότερα στο θέατρό τους ο Φρύνιχος τους θύμιζε οικία κακά, εκείνοι του αφαίρεσαν βία τον λόγο. Ο Μέγας Αλέξανδρος σεβάστηκε το σώμα σου και οι Ρωμαίοι τίμησαν με χρυσάφι τους ναούς. Μίλητος. Δεκαεπτά χιλιόμετρα από την πόλη, οι Μιλήσιοι χτίζουν τον ναό του Διδυμαίου Απόλλωνα, στην τοποθεσία Δίδυμα, ένας από τους μεγαλύτερους ναούς του ελληνικού κόσμου. Σχεδιάστηκε από τους αρχιτέκτονες Παιώνιο από την Έφεσο και Δάφνη από τη Μίλητο. Μέσα στο μέτρο και τη μεγαλοπρέπεια, ο ναός δικαιολογεί τον χαρακτηρισμό του 4ου αιώνα ως εποχής της Ιωνικής Αναγεννήσεως. Οι εργασίες άρχισαν το 313 π.Χ. και δεν σταμάτησαν παρά 4 αιώνες αργότερα, αφήνοντας το κτίριο και πάλι ασυμπλήρωτο. Εντός του ναού υπήρχε τετράστιλος ναίσκος, όπου στεγαζόταν το χάλκινο άγαλμα του Απόλλωνα. Το σχήμα του ναού είχε, εκτός από αυτή, και άλλες ιδιορυθμίες που σχετίζονται με την ειδική του λειτουργία ως μαντίου. Η γυναίκα Μάντης έπαιρνε τη δύναμή της από την ιερή πηγή που πήγαζε από το όρος Μικάλη και ανάβλιζε στο άδυτο του ναού. Πολλές πρωτοτυπίες και νεωτερισμοί χαρακτήριζαν τις επιμέρους αρχιτεκτονικές μορφές του κτηρίου. Οι βάσεις των κειώνων είναι οκτάγωνες, δωδεκάγωνες ή κυκλικές. Έχουν πολύπλοκα κοσμήματα. Το πνεύμα έχει αλλάξει στο πέρασμα των αιώνων και η παλιά κλασική λιτότητα τίνει να αντικατασταθεί από ανήσυχη πολυπραγμοσύνη και φόρτο στολιδιών, χαρακτηριστικά της ελληνιστικής περίοδου που αρχίζει. Στη Μίλητο, τον καιρό της ακμής της, πρωτακούγεται ο ψήθυρος της σύλληψης μιας νέας ιδέας για τη φύση και την κοινωνία. Γίνεται η πρώτη προσπάθεια να ερμηνευτούν ποικίλα φαινόμενα με μια και μόνο αρχή. Οι στοιχειακές δυνάμεις για τους Μιλησίους δεν είναι πια μυθικά πρόσωπα όπως η γέα, αλλά ούτε συγκεκριμένα πράγματα όπως η γη. Είναι δυνάμεις αιώνια ενεργητικές, φυσικές. Σε κάθε τι υπάρχει τώρα η πρωταρχική ουσία που παραμένει αναλύωτη παρόλη την επιφανειακή της μεταβολή. Τη θέση που κατήχαν οι θεοί παίρνουν τώρα οι ιδιότητες. Το αρχικό, το αρχέγονο, απογυμνώνεται από το μυστήριό του και αποκτά τον καθησυχαστικό, κοινό χαρακτήρα των καθημερινών πραγμάτων. Ο κόσμος των αιώνων, αυτός ο Θεόν πλήρης κόσμος, είναι επίσης εντελώς φυσικός. Η λέξη φύο δεν σημαίνει τώρα πια μόνον γεννώ, αλλά και παράγω. Η λέξη γένεσης δεν σημαίνει μόνον γέννηση. Σημαίνει και αρχή. Σαν να άρχιζε το παιχνίδι της γνώσης από την αρχή. Ένα σύμπαν ενοποιημένο.
άνθρωποι, θείο, κόσμος. Είναι τα μέρη ή οι όψεις μιας και της ίδιας φύσεως που παντού κινητοποιεί τις ίδιες δυνάμεις. Η σχολή της Μιλήτου δεν είδε να γεννιέται ο λόγος. Αυτή η ίδια οικοδόμησε τον καινούριο λόγο. Με παρηγορεί αυτός ο λόγος. Αναπολώ τη Μίλητο και ονειρεύομαι στη διαφάνεια αυτής της στιγμής μιαν Ελλάδα που υπάρχει παντού. Κοιτώ μέσα της και ακούω τον ψήθυρο. Η μήτρα από την οποία γεννήθηκαν τα πράγματα είναι η ίδια με αυτήν στην οποία αποσυντήθενται. Τιμωρούνται και επανορθώνουν αμοιβαία για την αδικία την οποία διαπράξανε σύμφωνα με την τάξη του χρόνου. Ναι, τίποτα δεν χάνεται.